και ο αναπληρώτρια κοσμήτωρας του Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρίς Νόρτ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαλίτη. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για τα φώτα σας, τη βοήθειά σας. Λοιπόν, ένας Εμμανουέλ Μακρόν φεύγει, πηγαίνει Ουάσιγκτον, σύνοδος κορυφής εκεί του ΝΑΤΟ. Και να έμενε δεν θα σημαίνει κάτι αυτό στο Παρίσι, με την έννοια ότι φαίνεται ότι έχει επιλέξει να κερδίσει χρόνο, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, να αγοράσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί και να βολιδοσκοπήσει αν μπορεί ο ίδιος να δρομολογήσει τις εξελίξεις ή όχι. Να δούμε λίγο τώρα αυτή την μάζοξη εντός εισαγωγικών που είχαμε σήμερα από το νέο λαϊκό μέτωπο, αριστερά, κεντροαριστερά, να τα βάλουν κάτω, να τα ζυγίσουν, να δουν πρόσωπα, να συζητήσουν ονόματα, να καταλήξουν κάπου και να καταλήξουν και σε πολιτικές. Υπήρξαν από την αρχή, ήδη από το βράδυ των εκλογών του δεύτερου γύρου, υπήρξαν συναντήσεις αργά τη νύχτα από τους βασικούς φορείς, τους βασικούς σχηματισμούς του νέου αριστερού μετώπου, του νέου λαϊκού μετώπου, mm-hmm. της αριστεράς. Τώρα δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει ακόμα σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ζυμώσεις, πολλά ονόματα που έχουν τεθεί επιτάπητος, ακόμα και αυτό του Μελονσόν. Βέβαια που δεν χαίρει μάλλον γενικής... Αν το όνομα του Μελανσόν είναι αυτό που θα μείνει επάνω στο τραπέζι, νομίζω ότι είναι δώρο άδωρο να φτάσει στο Ελιζέ ως πρόταση μάλλον αυτή. Δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Υπάρχουν και οι νεότεροι. Εγώ θα έβλεπα μάλλον πολύ περισσότερο έναν ή μία από τους νεότερους βουλευτές πλέον του... ή της ανυπότακτης Γαλλίας, του κόμματος του Μελόνσον ή των άλλων σχηματισμών. Ακούγεται πολύ και το όνομα της Τοντελιέ, mm-hmm. Μαρίν Τοντελιέ, που προέρχεται από τους Πράσινους, η οποία μάλλον χαίρει... Μιλάμε για την Ευρωβουλευτή τώρα που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακριβώς, mm-hmm. Η οποία χαίρει ευρύτερης εκτίμησης και αποδοχής και είναι ένα πρόσωπο μάλλον κοινής, μάλλον συνένεσης. Mm-hmm. Από την άλλη, ακούγεται και το όνομα σήμερα, μάλιστα, έθεσε ο ίδιος υποψηφιότητα κατά κάποιο τρόπο ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θα δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα, νομίζω προς το τέλος της εβδομάδας ίσως έχει ξεκαθαρίσει, αν όχι ένα πρόσωπο, μία short list κατά κάποιο τρόπο προσώπων που θα είναι πρωθυπουργήσιμοι. Πόσο συνειδητοποιημένοι και πόσο έχουν αποδεχτεί τα δεδομένα της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή τα στελέχη της αριστεράς, του συνασπισμού αυτού του νέου λαϊκού μετώπου, τόσο ώστε να παραγωνίσουν τις όποιες διαφορές υπάρχουν ή τις προσωπικές βλέψεις και επιθυμίες και να πάνε σε μια ρεαλιστική προσέγγιση όπου ενδεχομένως να εξαναγκάσουν και το Μακρόν να την αποδεχθεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε αυτό, αν το γνωρίζετε, αν έχει συζητηθεί στη Γαλλία, αν έχει πέσει ως κουβέντα στο τραπέζι των media. Είναι κάτι που συζητιέται και νομίζω από τις... Η αίσθηση που είχα βλέποντας και τις τελευταίες μέρες από τα μέσα ενημέρωσης και τις παρεμβάσεις δημόσιες που έχουν κάνει οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που σχηματίζουν αυτή τη στιγμή το μέτωπο, φαίνεται ότι πάμε προς μια πρόταση κοινή συνέντευξη. Mm-hmm. Να βάλουν λίγο δηλαδή και νερό στο κρασί τους ως προς τις θέσεις. Καταρχάς υπάρχει, και αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, υπάρχει ένα πολύ ουσιαστικό εμπεριστατωμένο πρόγραμμα πολιτικό, το οποίο δεν έγινε μέσα σε μία νύχτα. Δημοσιοποιήθηκε φυσικά μέσα σε ένα 24ωρο και ίσως ο Μακρόν δεν το περίμενε. Mm-hmm. Ήταν ένας από τους λόγους μάλλον που διέλυσε και τη Βουλή μετά τις ευρωεκλογές, ενώ μπορούσε να μην το κάνει. Είχε την ευχέρεια να το κάνει, αλλά δεν ήταν κάτι αναμενόμενο. Ήταν ένα πρόγραμμα που βγήκε μέσα από ζυμώσεις από την κοινωνία των πολιτών, ήδη από την ΜΠΕΣ, από τον προηγούμενο σχηματισμό που δεν ευδοκίμησε μέχρι πρότινος. Η ΜΠΕΣ ήταν ο σχηματισμός που έφερε το Μελονσόν υποψήφιο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας πριν από 2 χρόνια. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν κάποιες κοινές θέσεις, υπήρχε μια κοινή προγραμματική βάση πολιτική, αρκετά αριστερή θα λέγαμε, έως πολύ αριστερή ως προς τις θέσεις. Αν δούμε το πρόγραμμα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι και χρονολογημένο. Αναφέρεται σε πρώτες 15 μέρες όπου θα κηρυχθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοινωνικής. Πολύ σημαντικό. Με μέσα πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών στην ενέργεια. Μέσα μέτρα όπως το πάγωμα των τιμών στα βασικά, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα, το δικαίωμα στη στέγη.
πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικές διεκδικήσεις κοινωνικές που περάσανε mm-hmm. μέσα από το πρόγραμμα. Απλώς επειδή εδώ θα πρέπει να κατατεθεί και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα εκτός από ονόματα πρωθυπουργών όταν φτάσει η πρόταση στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ακριβώς αυτό που περιγράφεται είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από την πλευρά Μακρόν πλέον. Αυτό εκεί μένει να δούμε πώς θα παιχτεί το παιχνίδι των ισορροπιών. Γιατί αυτό που είπατε πριν, το να βάλουν νερό στο κρασί τους από την πλευρά του νέου λαϊκού μετώπου, προϋποθέτει σε ό,τι αφορά την οικονομία και το πρόγραμμα σε σχέση με την οικονομική πολιτική, το να φτάσεις πιο κοντά στις θέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν ή τουλάχιστον αυτά που έχεις εσύ ως βασικές σου προτεραιότητες, να τις θέσεις λίγο στην άκρη περιμένοντας να περάσει ο χρόνος. Είναι και αυτό, είναι ίσως και ένα ζήτημα χρονοδιαγράμματος επίσης. Μπορεί να ληφθούν κάποια μέτρα σε ένα δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Από την άλλη πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Γιατί αλλιώς δεν θα σταθεί καμία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν έχει κανένας σχηματισμός, δεν έχει την πλειοψηφία ώστε να κρατήσει μια κυβέρνηση από μόνος του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ενδεχομένως να μπουν και βουλευτές που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Μακρόν σε ένα κυβερνητικό σχήμα ευρείας συνένεσης. Φυσικά αυτό που αποκλείεται είναι το Rassemblement National, ο εθνικός συναγερμός, η εθνική συσπήρωση. Αυτό είναι το Να ρωτήσω κάτι εδώ. Έχουμε μία έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 2 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. 2 Ιουλίου δεν κάνω λάθος, λοιπόν. Μία έρευνα για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του 2022 της ΛΕΠΕΝ. Είναι τυχαία η χρονική περίοδος που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γιατί όχι όλο το προηγούμενο διάστημα και λίγες μέρες πριν τις εκλογές, μάλλον μέσα στις εκλογές, ξεκινάει την έρευνα αυτή μία υπηρεσία. Ναι, κοιτάξτε, η ΛΕΠΕΝ σε όλο το διάστημα αυτό, μιλάμε για χρόνια πριν, έχει τύχει όχι μόνο βοήθειας από το μεγάλο κεφάλαιο, συγκεκριμένα έναν μεγιστάνα, τον Μπολιορέ, τον περίφημο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει δικά του κανάλια, σταθμούς, εφημερίδες, και ήταν ένας από τους επιχειρηματίες που βοήθησε πάρα πολύ τον Μακρόν στην εκλογή του πριν από 8 χρόνια, όταν πρωτοβήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Οπότε έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα αυτή τη στιγμή που βοήθησε πάρα πολύ τη ΛΕΠΕΝ. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΛΕΠΕΝ και η οικογένειά της, γιατί δεν είναι μόνο η ίδια, είναι η ανιψιά της, η Μαριό Μαρισάλ και άλλοι που στηρίζουν το σύστημα αυτό, είχε σχολές τύπου πανεπιστημίων που διαμόρφωνε στελέχη. Είχε πολύ μεγάλη βοήθεια από τα μέσα, κανάλια δικά της ουσιαστικά, το CNews και άλλα κανάλια, το BFM, που ήταν αρκετά φύλλα προσκύμενοι, έτσι ώστε ακόμα και μέσα στην περίοδο των εκλογών, δηλαδή mm-hmm. μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, ο τρόπος που παρουσίαζαν τα γεγονότα και κυρίως η προπαγάνδα ενάντια στην ανυπότακτη Γαλλία και ειδικά στο Ζων Λιουκ Μελονσόν, που ήταν ο έτερος πόλος, ήταν κάτι το φοβερό για τα ευρωπαϊκά και τα γαλλικά δεδομένα. Ναι. Πολύ μεγάλη προπαγάνδα και μόνο η... Απλώς είναι εντυπωσιακό, ναι. Το έθεσα ως ερώτημα, γιατί είναι εντυπωσιακό, γιατί γίνεται μέσα στην περίοδο των εκλογών. Δεν το γνωρίζω για ποιο λόγο έγινε μέσα στην περίοδο αυτή. Και από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχουν στοιχεία. Η δικαστική έρευνα γίνεται για παράνομη χρηματοδότηση και έχει 5 διαφορετικές κατηγορίες για υπεξαίρεση αγαθών από πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτουργήμα, δάνεια από νομικά πρόσωπα, αποδοχή χρημάτων από υποψήφιο σε προεκλογική εκστρατεία από χρήματα αμφιβόλου προελεύσεως. Όλα αυτά εντυπωσιάζουν ως δεδομένα και τα βλέπεις τελικά την έρευνα να ξεκινά εν μέσω της εκλογικής περίοδου. Έστω και αργά, γιατί όπως σας είπα, όλο το σύστημα αυτό προμοτάρισε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, να σας ζητήσω λίγο να πάρουμε την οπτική από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή να κατέβουμε στον κόσμο ο οποίος ψήφισε με τον τρόπο που ψήφισε, έφερε την ανατροπή σε ό,τι αφορά τις έδρες και φέρνει πρώτη την κέντρο-αριστερά την Κυριακή που μας πέρασε. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει κάθε λόγο από την πλευρά του να τραβήξει το χρόνο και να το ζήσει όλο αυτό μέχρι να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να ικανοποιεί τον ίδιο.
Από την άλλη, αν υποθέσουμε ότι αυτό οδηγεί σε ένα μονόδρομο ο οποίος λέγεται κυβέρνηση τεχνοκρατών, είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από την κοινωνία? Θεωρώ ότι θα ήταν μάλλον λιγότερο αποδεκτή μια τέτοια κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον στη Γαλλία ένα τέτοιο προηγούμενο, κυβέρνηση τεχνοκρατών. Θεωρώ ότι αυτό που θα ήταν πολιτικά και ηθικά σωστό είναι μια κυβέρνηση που θα προέρχεται από το νέο λαϊκό μέτωπο. Γιατί ακριβώς και το νέο λαϊκό μέτωπο προήλθε από τα κάτω, από την κοινωνία. Ήταν αίτημα κοινωνικό. Το είδαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μπορώ να πω τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, να λειτουργεί ως αίτημα από την κοινωνία, από τα κινήματα που των ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους για το συνταξιοδοτικό, είχαμε το κίνημα των προαστίων, είχαμε πολλά παράλληλα κινήματα που λειτουργήσαν από τη βάση, από τις συλλογικότητες, για τα δικαιώματα, για το κοινωνικό κράτος, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα ήταν νομίζω άστοχο, το λιγότερο άστοχο από την πλευρά του Μακρόν, να συνενέσει σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Αυτό θα έφερνε κατά τη γνώμη μου πολύ μεγαλύτερη αστάθεια και πολιτική και κοινωνική στη Γαλλία, σε μια Γαλλία που βράζει αυτή τη στιγμή ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά είναι υπακτός, δεν είναι απλά κίνδυνος, είναι υπακτή. Είχαμε δυστυχώς 10 εκατομμύρια Γάλλους πολίτες που ψήφισαν, στήριξαν, είτε ως... δεν θεωρώ ότι είναι όλοι φασίστες, αλλά εν πάση περιπτώσει στήριξαν ενάντια σε μια κυβέρνηση αριστερή, ενδεχομένως, στο φόβο των αριστερών. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Μια συνειδητή επιλογή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας βρει μπροστά. Και όπως ακούγεται τις τελευταίες μέρες, μετά από τη χαρά αυτή, το πολύ ωραίο κλίμα της νίκης, πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά και μέσα από την κοινωνία για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία, νομίζω. Δέσποινα Σίνου, καθηγήτρια αναπληρώτρια κοσμήτωρας Πανεπιστήμιο Σορμπόν Παρίς Νόρτ. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και για την κουβέντα αυτή.